Ο νέος κορονοϊός SARS-CoV-2 έχει εξαπλωθεί σε όλη την Κίνα. Αν και τα περισσότερα κρούσματα εντοπίζονται στη Χιουμπέι, στο επίκεντρο της επιδημίας, χιλιάδες έχουν καταγραφεί σε ολόκληρη τη χώρα. Πολλές περιοχές έχουν τεθεί σε καραντίνα. Οι οικογένειες λαμβάνουν προφυλάξεις. Δεκάδες χιλιάδες Ευρωπαίοι που ζουν στην Κίνα καλούνται να διαχειριστούν αυτή την πρωτόγνωρη κατάσταση, όπως η Ίγκα. Είναι εντελώς διαφορετικό τώρα. Δεν μπορώ να το περιγράψω. Η πόλη είναι νεκρή. Άδειοι δρόμοι, άδειες αγορές. Κάθε μέρα όλο και περισσότερο. Στις πόλεις της Γκουανγκδόνγκ, την επαρχία που μετά τη Χιουμπέι έχει πληγεί περισσότερο, επικρατεί απελπισία. Η κυβέρνηση ζήτησε από τους πολίτες να μην βγαίνουν από τα σπίτια τους. Οι λίγοι που το τολμούν βρίσκουν άδειες αγορές και σημεία ελέγχου θερμοκρασία σε κάθε γωνιά του δρόμου. Η Βάρεια κατάγεται από τη Ρωσία. Αυτό που κάνουμε για να προστατευτούμε είναι να ακολουθούμε βασικούς κανόνες υγιεινής. Πλένουμε τα χέρια μας και όταν βγαίνουμε έξω φοράμε μάσκες. Αποφεύγουμε την πολυκοσμία εκτός από τα σούπερ μάρκετ. Η κινέζικη κυβέρνηση έχει αναπτύξει εφαρμογές που επιτρέπουν στους πολίτες να ενημερώνονται για τον αριθμό των κρουσμάτων στις περιοχές όπου ζουν και για το αν έχουν μετακινηθεί με μέσα που χρησιμοποίησαν άτομα που μολύνθηκαν από τον ιό.